Για άλλη μία φορά στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες, Γιώργος Κακούρης, παρακολουθεί τις εξέλιξεις στη Σύνοδο. Γιώργο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η Μιλέα Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αντικείμενο της πρώτης συνάντησης εργασίας που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη είναι η κρίση για τις τιμές ενέργειας και τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την πανδημία. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναμενόταν να ενημερώσει για τα μέτρα που έχει αναλάβει η Κύπρος σε αυτό το θέμα. Και την ίδια στιγμή, ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο ρόλο που μπορεί να παίξει η ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο. Συνέχεια, θα έχουμε τη συζήτηση για το κράτος δικαίου στην Πολωνία και στο δείπνα θέματα εμπορίου εξωτερικών σχέσεων. Τώρα, οι αναφορές του Προέδρου για το Κυπριακό ενδέχεται να γίνουν απόψε, ενώ αύριο αναμένεται να προχωρήσει σε περισσότερες αναφορές για το μεταναστευτικό, και αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της συζήτησης για την στήριξη των χωρών διέλευσης μεταναστών, που είναι η Τουρκία, ο Λίβανος και η Ιορδανία. Και είχαμε εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα Pandora Papers, Γιώργο, και ειδική αναφορά στους ηγέτες που εμπλέκονται, ένας από αυτούς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, εγκρίθηκε το ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο, με το οποίο το Σώμα ζητά την διερεύνηση των καταγγελίων που περιλαμβάνονται στα Pandora Papers και περιέχει ονομαστική αναφορά σε ηγέτες κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρθηκαν στα δημοσιεύματα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθώς και ο Τσέχος Πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις, όπως μεταξύ άλλων και ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Αλίεφ. Η προσθήκη έγινε μετά από τροπολογία των Σοσιαλδημοκρατών, των Φιλελευθέρων, των Πρασίνων και της Αριστεράς, η οποία τελικά εγκρίθηκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, με γραπτή ανακοίνωση η Προεδρία τοποθετείται για τα Pandora Papers, μετά και τις αναφορές στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Γιάννης Ξενοφόντος είναι εδώ για να μας πει περισσότερα. Γιάννη. Λοιπόν, Εμιλία, πριν από μερικά λεπτά είχαμε γραπτή ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στην οποία υποδεικνύει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο Νίκος Αναστασιάδης είναι στη διάθεση των αρχών, και διαβάζω επακριβώς: ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όχι μόνο δεν αρνείται, αλλά επιδιώκει την έρευνα προκειμένου να λάμψει όχι μόνο η αλήθεια, αλλά και να διαψευστούν για άλλη μια φορά όσοι χρησιμοποιούν τη λάσπη ως μέσο πολιτικής επιβίωσης. Αυτό είναι και η απάντηση στο ΑΚΕΛ, το οποίο αργά το απόγευμα μίλησε για διασυρμό της χώρας μας και υπέδειξε ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ο Πρόεδρος θα παραιτείτο. Και ο Μάριος Πελεκάνος μιλάει για τακτική μηδενισμού, εκμετάλλευση του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου και βεβαίως παραπέμπει στα αποτελέσματα των ερευνών των διεθνών μέσων, όπου αναφέρεται ρητός ότι το όνομα του Προέδρου Αναστασιάδη δεν εμπλέκεται πουθενά σε κάτι μεμπτό. Σε ευχαριστώ, Γιάννη.